Βεβαίως η εξέλιξη ήταν θετική όσον αφορά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πράγματι πέστησαν μία τρίμηνη ταλαιπωρία. Βέβαια, ήσαν απλήρωτοι μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη. Κάναμε ένα μεγάλο αγώνα δρόμου, γιατί δεν ήταν η πετιότητα του Δήμου. Ο Δήμος έκανε την προκήρυξη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις εγκυκλίες του ΑΣΕΠ. Και μάλιστα όταν πήραμε και την τελική απόφαση, μας ζήτησαν μία επιπλέον τροποποίηση όσον αφορά για την κατάταξη, την οποία και την κάναμε, τη στείλαμε στο ΑΣΕΠ, πήραμε την έγκριση και προχωρήσαμε στην υπογραφή των συμβάσεων με τους 8 μηνύτες. Άρα αυτό έπρεπε, εκεί υπήρχε μία διχογνωμία μεταξύ ελεκτικού συνεδρίου και ΑΣΕΠ όσον αφορά για τον τρόπο των διαδικασιών. Από μια συντονισμένη προσπάθεια του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι πράγματι ασχολήθηκαν και εμείς σαν οικονομική υπηρεσία βέβαια, μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε και μετά από μια αλληλογραφία που είχαμε και με το ηλεκτρικό συνέδριο, να το ξεπεράσουν και να μπορέσουν να πληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη για τον πρώτο μήνα για το Γενάρη, και αυτή τη στιγμή που συζητάμε ήδη έχουν πληρωθεί και για τους δύο επόμενους μήνες. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον στην πληρωμή. Κάθε μήνα οι άνθρωποι θα μπορούν να πληρώνονται, γιατί εδώ που τα λέμε, κύριε Ταρβέ, εργάτες καθαριότητας είναι, τελούν μια πάρα πολύ σοβαρή δραστηριότητα, κουραστική και είναι άτομα βέβαια από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Δεν είναι κανένας ότι του περισσεύουν χρήματα και μπορεί να δουλεύει και 3 και 4 μήνες και χωρίς να αμείβεται για την εργασία αυτή. Υπήρχε κάποια, όταν λέτε ότι υπήρχε διχογνωμία μεταξύ ΑΣΕΠ και περιφέρειας και ηλεκτρικού συνεδρίου, υπήρχε κάποια δηλαδή κατάσταση, κάτι που δεν ήταν ακριβώς σωστά διατυπωμένο, κάτι που δεν είχε γίνει σωστά, γιατί ακούσαμε κάτι για οχτάμινους που ήταν για τρίτη φορά, ότι εκεί βρήκε κάπου... Όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν θέμα ότι άλλη άποψη είχε το ΑΣΕΠ, άλλη άποψη είχε το ηλεκτρικό συνέδριο και διευθετήθηκε, να πούμε, γιατί και... τα ίδια άτομα τα οποία μετά την τροποποίηση που έκανε το ΑΣΕΠ και μας υπέδειξε ποια άτομα θα προβληθούν και τα οποία τα προσλάβαμε και κάναμε τις συμβάσεις, τα ίδια παρέμειναν και μετά την έγκριση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρξε καμία τροποποίηση στην κατάταξη. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανόν και ξεπεράστηκαν από το ηλεκτρικό συνεδρίο ή κάποιες αμφιβολίες που πιθανόν είναι αυτό που ζούμε, η πολυνομία, η πολυνομοθεσία και γενικά με όλες τις γραφειοκρατικές δραστηριότητες. Υπήρχε κάποια κάλυψη διαρκών και πάγιων αναγκών, γιατί υπάρχουν άτομα στην υπηρεσία καθαριότητας που είναι μιας προχωρημένης ηλικίας, που είναι να βγουν σε σύνταξη και μετά να ρωτιόμαστε το τι θα γίνει. Εντάξει, αυτό υπάρχει και στο Δήμο μας και παντού υπάρχει, γιατί βέβαια υπάρχουν άτομα που εργάζονται πολλά χρόνια, φτάνουν στη συνταξιοδότηση, υπάρχουν. Μεγαλώντας οπωσδήποτε κάθε άνθρωπος αποκτάει πιθανόν και κάποια στατιστικά, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα υγείας και πιθανόν δεν μπορεί να εργαστεί, προκύπτουν, αλλά δυστυχώς όταν ο νόμος είναι ότι πρέπει κάθε 5 ή 10, δεν ξέρω και εγώ πόσο είναι ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή, συνταξιοδοτήσει ή αποχωρείς, μπορεί να κάνεις μια πρόσληψη, καταλαβαίνεις ότι κάνουμε υπεράνθρωπη προσπάθεια και έχουμε ανάγκη αυτούς τους εποχικούς εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουμε να πούμε... Υπάρχει θέμα το να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα με την έλλειψη υπαλλήλων καθαριότητας. Ήδη βλέπουμε ότι άμα δεν υπήρχαν αυτοί οι εποχιακοί, ότι... Ναι. Είναι η αλήθεια ότι με την πρόληψη των εποχικών αυτών υπαλλήλων, τον 20 άλλαξε η εικόνα του καλλικρατικού Δήμου, έτσι, όχι μόνο τέτοιο, γιατί απασχολούνται από Άσο μέχρι Σοφικό σε όλους. Είναι, πώς το λέμε, είναι το κερασάκι πάνω στην τούρτα, στην καθαριότητα. Έτσι, είναι αυτή η πινελιά που έχουμε ανάγκη. Είναι αυτή η πινελιά που πράγματι έχουμε ανάγκη να τη δώσουμε για μια εικόνα καλύτερη προς τα έξω. Προσωπική μου άποψη ότι και ακόμα και άλλα άτομα, γιατί φτάνει και το καλοκαίρι, να είχαμε, θα χρειαζόσαν, ας πούμε, γιατί υπάρχουν. Με το καλοκαίρι τι θα γίνει, γιατί το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε με τους ίδιους αυτούς που έχουμε, η σύμβασή τους λίγη το Σεπτέμβριο περίπου, εκεί τέλος Αυγούστου. Θα δώσουμε αγώνα όλοι μας, εκεί θα δούμε πώς θα είναι, γιατί συμπίπτουν και οι άδειες
οπωσδήποτε μέσα στο καλοκαίρι. Θα πρέπει να πάρουν και τις αδειές τους οι εργαζόμενοι. Θα δώσουμε τον αγώνα μας. Δεν ξέρω μετά τις εκλογές βέβαια, εάν αλλάξει τι θα γίνει. Μήπως μπορέσουμε και με διμηνίτες, ξέρω εγώ, όπως γίνονταν παλιά που πέραμε κάποιους διμηνίτες επάνω στο φουλ τη σεζόν, ξέρω εγώ, Ιούλιο, Αύγουστο, και μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα. Αυτό θα το δούμε αμέσως μετά τις εκλογές.